Οι Άι Βασίλειδες έφτασαν στο Ηράκλειο όχι με το έλκυθρο και τους ταράνδους, αλλά με μηχανοκίνητο αλεξίπεδο πλαγιάς, σκορπώντας χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους. Με τον πρωτότυπο αυτό τρόπο, οι Άι Βασίλειδες, Γιώργος Κωστάκης και Γιώργος Κισανάκης έστειλαν μηνύματα αισιοδοξίας και ελπίδας σε όλο τον κόσμο τις γιορτινές αυτές ημέρες, ενώ πέταξαν ζελεδάκια και μπαλόνια στους μικρούς μαθητές που είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι για να θαυμάσουν το θέαμα. Θα δώσουμε χαμόγελα και χαρά σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στα παιδιά. Σας είπα, οι μέρες είναι για όλο τον κόσμο αυτές εδώ. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές και καλή δύναμη να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα που δυστυχώς έχουμε στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο γενικότερα. Καταρχήν πετάξαμε, απογειωθήκαμε από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Οδηγηθήκαμε στο λιμάνι Ηρακλείου, όπου μας περίμεναν κάποια σχολεία και πετάξαμε κάποιες καραμέλες και κάποιες φούσκες για τα παιδάκια. Τα μικρά παιδιά από το 11ο Δημοτικό Σχολείο ενθουσιάστηκαν και έτρεχαν να πιάσουν τα δώρα, ενώ δεν παρέλειψαν να στείλουν τις ευχές τους για τα Χριστούγεννα. Φέραμε τα παιδιά σήμερα εδώ για να χαρούν, να μπούμε στο κλίμα των ημερών. Με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε όλοι, νομίζω το είχαμε όλοι ανάγκη. Και ήταν μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Χαρήκαν τα παιδιά, χαρήκαμε κι εμείς. Έχουμε χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Με υγεία πάνω απ' όλα. Ο αντισμήναρχος εν αποστρατεία Γιώργος Κωστάκης, σε ρόλο Άι Βασίλη, κατάφερε φέτος να υλοποιήσει την επίμαχη δράση σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αεροαθλητικής Ομοσπονδίας, Νίκο Μακράκη. Απογειωθήκαμε από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, πήγαμε όλο το παραλιακό μέτωπο, ήρθαμε Λιοντάρια, πλατεία Ελευθερίας, ξανά πίσω το ίδιο, πήγαμε σε μερικά δημοτικά σχολεία εδώ στο Ηράκλειο και σε πάρα πολλά δημοτικά σχολεία στο Γάζι. Όπως επίσης πήγαμε και στο Παγνί και κάναμε δύο στροφές πάνω από το νοσοκομείο για να δηλώσουμε συμπαράσταση στους ασθενείς και στους συγγενείς. Χρόνια πολλά σε όλους, ευχόμαστε, χαρούμε το νέο έτος και σύντομα να επανέλθουμε στην καθημερινότητα. Πέρυσι, λόγω των συνθήκων της πανδημίας του κορονοϊού, η πτήση δεν πραγματοποιήθηκε, ωστόσο φέτος οι συνθήκες το επέτρεψαν, όπως και ο καλός καιρός, με την πτήση να ξεκινά από το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Δύσκολα τα φετινά Χριστούγεννα, η Βασίλεια. Δύσκολα και από εμάς εξαρτάται κατά πόσο μπορούμε να ξεφύγουμε από όλη αυτή την κατάσταση. Μόνο από εμάς. Το μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς βρέθηκε στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ συνέχισε την πορεία του στην παραλιακή και στην ευρύτερη περιοχή του Γαζίου, σκορπώντας χαρά και αισιοδοξία σε μαθητές, ενώ συμβολικό χαρακτήρα είχε η πτήση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.